Και πάμε να καλησπερίσουμε τώρα στην παρέα μας το Μιχαλητσόχο και να τον ρωτήσουμε αν όταν άκουσε την περίπτωση Ζερβίνιο καθόταν ή ήταν όρθιος ή το περίμενε. Μιχάλη. Χαίρετε. Δεν εξεπλάγει λίγο όταν άκουσες Ζερβίνιο? Ναι, καλά, προφανώς. 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 Είναι και ένα παιδί που του έχω μεγάλη αδυναμία λόγω Άρσεναλ. Λόγω Άρσεναλ. Καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί εκεί δεν έφτιαξε εκεί το όνομά του, εκεί το μεγάλωσε, το εκτόξευσε. Γιατί στην Άρσεναλ πήγε ως καλή μεταγραφή και ως ακριβή μεταγραφή από τη Γαλλία. Αλλά τέλος πάντων η Γαλλία δεν είναι ένα πρωτάθλημα τόσο πολύ προβεβλημένο. Όταν πήγε στην Άρσεναλ, εκτόξευσε και την απήχησή του και τη δημοτικότητά του. Δεν ξέρω πώς ήταν η περσίνη του χρονιά στην Τουρκία, ενώ και είδα τους αριθμούς, ναι, ότι δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Αλλά είναι ένα ζήτημα οι συμμετοχές, είναι ένα ζήτημα η κατάστασή του. Το λέω αυτό γιατί αυτό το παιδί στηρίζεται πάρα πολύ όλα τα χρόνια της καριέρας του στην έκρηξη. Έτσι. Που έχει και στην ταχύτητα που έχει με την μπάλα στα πόδια, που είναι... Ήταν τουλάχιστον, ήταν, δεν ξέρω, ναι, αν εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή. Έτσι. Γιατί είναι διαφορετικό οι πολύ γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, όταν μεσορανούσε στην Άρσεναλ ο Γόλκοτ, ήταν και αυτός πάρα πολύ, πολύ πιο γρήγορος. Ενδεχομένως ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στην Premier League εκείνα τα χρόνια, ναι, αλλά ήταν πολύ πιο γρήγορος χωρίς την μπάλα στα πόδια. Γιατί είχε φοβερό σπριντ. Ο Ζερβίνιο ήταν πάρα πολύ γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια. Και βέβαια είχε τρομερή έκρηξη στα πρώτα 4-5 μέτρα που άφηνε πίσω τον αντίπαλο αμυντικό. Χωρίς να το καταλάβεις, σαν να ήταν ηλεκτρονικό παιχνίδι που πάταγε το τούρμπο και αυτός έφευγε πιο, έτρεχε πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Ναι, ναι. Άρα είναι ένα σημαντικό στοιχείο να δούμε σε τι κατάσταση είναι σε σχέση με την ταχύτητά του και την έκρηξή του που ήταν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του. Η τεχνική του νομίζω εκεί θα είναι, δεν μπορεί να έχει πάει πουθενά. Αυτή η κλειστή τρίπλα και οι αλλαγές κατεύθυνσης στο κορμί του που τις έκανε με πολύ μεγάλη ευκολία τρέχοντας με την μπάλα στα πόδια. Κινούμενος, προσπομένος ότι θα κινηθεί δεξιά και έκανε κίνηση αριστερά ή το ανάποδο, ή πολλές φορές με διπλή προσποίηση δεξιά-αριστερά και ξανά δεξιά για να φύγει. Αυτές οι αλλαγές κατεύθυνσης που είχε όταν έτρεχε με την μπάλα στα πόδια ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακές. Αυτές που τον έκαναν να κάνει και αυτή τη σπουδαία καριέρα που έχει κάνει. Γιατί αυτό το παιδί σε σχέση με την ποιότητά του, αν υστερούσε κάπου, ήταν μια επιπολαιότητα, μια βιασύνη, μια τσαπατσουλιά στην τελική προσπάθεια. Μιλάω τώρα για το κορυφαίο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή για να γίνει όχι ένας από τους καλούς εξτρέμ παγκοσμίως, αλλά ένας από τους 4-5 καλύτερους εξτρέμ. Διότι η ταχύτητα, η έκρηξη, η αλλαγή κατεύθυνσης, η τρίπλα, το πώς έπαιζε στο ένας εναντίον ενός, ήταν για να είναι στο top 10 των εξτρέμ όταν μεσολαβούσε παγκοσμίως. Αλλά τα τελειώματά του ή η τελική του πάσα είχαν πολλές φορές μέσα τους αρκετή προχειρότητα, βιασύνη, τέτοια πράγματα και δεν τον έκαναν τόσο πολύ αποτελεσματικό όσο θα μπορούσε να είναι, αφού ξέρω εγώ 7 στις 10 φορές που επιχειρούσε να περάσει τον αντίπαλο τα κατάφερνε. Που είναι μυθικό ποσοστό, ναι, αν σκεφτείς ότι αυτό το παιδί έπαιζε στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, δηλαδή δεν έπαιζε σε τίποτα μικρά πρωταθλήματα, έπαιζε στα κορυφαία. Ήταν και λίγο άτυχος με τραυματισμό, νομίζω το 16, το 17, κάπου εκεί, χιαστούς και τα λοιπά. Σωστά. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμός, δηλαδή, ξέρεις, σε μια καριέρα ενός ποδοσφαιριστή πάνω από 15 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, ένα σοβαρό τραυματισμό, έναν τον βρίσκεις. 7 στις 10 περιπτώσεις. Δεν είναι ότι είχε συχνά προβλήματα τραυματισμών ή ότι είχε συχνά μυϊκά προβλήματα τραυματισμών. Ξαναλέω, αφαιρώ το τελευταίο διάστημα της καριέρας του, γιατί προφανέστατα δεν το έχω παρακολουθήσει καλά. Αλλά και στην Ιταλία, στην Πάρμα, που πήγε μεγάλο παιδί, στα στερνά του, έκανε τη διαφορά. Δεν ήταν δηλαδή ένα παιδί που πήγε εκεί για να κολλήσει ένσημα, και το λέω αυτό γιατί εκεί ήταν ένα δικό του comeback, ας το πω έτσι, στο κορυφαίο επίπεδο, υπό την έννοια του comeback σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σωστά. Τώρα, ποδοσφαιρικά στέκεται μια τέτοια επιλογή, λες ότι ας πούμε να δεις πόσο μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία του, η κλάση του υπάρχει, η ηλικία του είναι ένα ζήτημα, είναι 35. Μια επιλογή τέτοια, ας πούμε, στέκεται σε μια ομάδα η οποία θέλει να δείξει κάτι με ταχύτητα, κάτι με έκρηξη, κάτι με ταχυδυναμική, κάτι, ας πούμε, πιο καλό από πέρσι.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η επιλογή του με μπέρδεψε λίγο, όπως με μπέρδεψε και ο Μπούργος χθες, σε σχέση με το τι θα παίξουμε. Πράγμα που σημαίνει τι θα παίξουμε ως Άρης εννοώ. Το λέω αυτό γιατί και ο Μπούργος χθες, σαν να μας είπε ότι δεν έχει αποφασίσει και ότι περιμένει την ολοκλήρωση των μεταγραφών για να αποφασίσει τι θα παίξει. Το είπε και στις δηλώσεις του. Αυτό είπε, το είπε. Τώρα, η απόκτηση του Ζερβίνιο, ενός ακόμη εξτρέμ, γιατί κατά βάση είναι εξτρέμ, ναι, μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός, περιφερειακός επιθετικός, κατά ανάγκη μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης, αλλά τέλος πάντων δεν είναι center forward. Μετά την επιβεβαίωση της συμφωνίας με τον Καμάτσο, μας δείχνει ξαφνικά ότι ο Άρης γεμίζει στα εξτρέμ. Εκεί όπου δεν ήταν πολύ γεμάτος, φαινόταν ότι θα πάει με η Τούρμπε Μαντσίνη, οι οποίοι και οι δύο μπορούσαν να παίξουν στο 3-4-3 εξτρέμ, στο 3-4-1-2 ως δεκάρη ή ως δεύτερη επιθετική, στο 3-5-2 ως δεύτερη επιθετική. Ναι. Τώρα ο Άρης γεμίζει με εξτρέμ. Άρα νομίζω πρέπει σιγά σιγά το 3-5-2 να το αφαιρούμε από την κουβέντα, γιατί αν παίξει 3-5-2 όλα αυτά τα εξτρέμ που έχει ή τους ακραίους επιθετικούς, πού ακριβώς θα χωρέσει. Ναι, σωστά. Ναι, είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι Μαντσίνη, η Τούρμπε, Καμάτσο, Ζερβίνιο, Ματέο Γκαρσία. Οκ, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για λίγο στον άξονα σε κάποια φιλικά, αλλά η θέση του είναι εξτρέμ. Σέντερ φορ ακόμα ένα, Πάλμα, Γκρέι. Αυτή είναι 5 και 3, 8. 8 για δύο θέσεις, δηλαδή να παίξει 3-5-2, δεν νομίζω. Είναι του μάτου. Δεν θα την έκανε αυτή την επιλογή ο Άρης. Άρα, ή μιλάμε τουλάχιστον για τρεις, άρα 3-4-3 αν μιλάμε για τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ή μιλάμε για 4-4-2, που άρα χωράνε τέσσερις, δύο επιθετικοί, δύο εξτρέμ, ή για 4-2-3-1, που πάλι χωράνε τέσσερις μεσοεπιθετικοί, ένα δεκάρι, δύο μεσοεπιθετικοί και ένα σεντερφόρ. Τώρα πια μου μοιάζει πιο λογικό αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Μπούργος δεν είναι και ένας προπονητής που μπορεί να τον δούμε να επιλέγει για την διάρκεια της σεζόν δύο και τρία συστήματα και να το αποφασίζει ανάλογα με τον αντίπαλο. Δηλαδή να υπάρχουν μάτς τα οποία θα παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και μάτς τα οποία θα παίζει με τετράδα στην άμυνα. Αλλά το τόσο μεγάλο φόρτωμα του ρόστερ σε μεσοεπιθετικούς ακραίους νομίζω ότι μας δείχνει ότι έχει στο μυαλό του πολύ να παίξει με ακραίους μεσοεπιθετικούς, άρα είτε 4-2-3-1 είτε 4-4-2, τα δύο συστήματα δηλαδή που κατά βάση χρησιμοποίησε και στο χθεσινό φιλικό με τον Ολυμπιακό. Και ξαναλέω, είναι και πολύ λογικό με βάση τις μεταγραφικές επιλογές. Ίσως συνεπώς αυτές να περίμενε ο Μπούργος, να έκανε μια δοκιμή το 3-5-2 όταν δεν είχε πολλά εξτρέμ στη διάθεσή του. Δεν είχε ούτε τον Καμάτσο, δεν είχε ούτε τον Ζερβίνιο, δεν είχε ούτε τον δεύτερο επιθετικό που προσπάθει να πάρει ο Άρης. Οπότε εκεί πήγαινε σε μια επιλογή να δει τι μπορεί να του δώσει και το 3-5-2. Τώρα όμως που θα έχει συμπληρώσει το puzzle και θα έχει όλους αυτούς τους εξτρέμ στη διάθεσή του, να πάει είτε στο 4-4-2 είτε στο 4-2-3-1. Αρχίζει και παρουσιάζει ενδιαφέρον ο Άρης. Όντως. Χθες η αλήθεια είναι ότι ήμουν με έναν φίλο σου. Φίλο μου. Που έχει. Ναι, με έναν φίλο σου. Την ώρα του μάτς. Ωραία. Τον Μπάρι δηλαδή. Όχι. Α, όχι. Με έναν φίλο σου που καλύπτει στο ρεπό του. Το είδατε μια χαρά το. Την αλλαγή μου δηλαδή εννοείς. Μπράβο, ναι. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Που δεν περιμένεις πώς και πώς να γυρίσει την Τετάρτη για να. Όχι, είμαι πολύ καλά. Ας κάτσει μια εβδομάδα εκεί, τον αφήνω. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μ' άρεσε ο Διόπ. Οκ, τώρα προφανώς τη διαφορά στο μάτι την έκανε σε όλους, το φαντάζομαι, ο Καμάτσο. Ναι, όλοι. Αλλά είναι μικρό το χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε. Μπορεί να μας έδειξε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, που προφανέστατα είναι πολύ υψηλά, είναι εκεί και δεν φαίνονται στον γκολ, φαίνονται πολύ περισσότερο στην τρίπλα που επιχειρεί λίγο αργότερα μετά τον γκολ. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι αυτό το παιδί πρέπει να το δούμε σε μεγάλη διάρκεια αγώνα, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος γοητεύεται και έλκεται από τις εντυπωσιακές τρίπλες κτλ. Αλλά πρέπει να δούμε και την τακτική του παιδεία και την τακτική του προσέγγιση, και ένα παιδί που έχει
συνέπεια στο ομαδικό παιχνίδι, συνέπεια στην ερασταλτική λειτουργία. Αν μπαίνει σε καλούπια, ρε παιδί μου, ή αν είναι ένα ατίθασο παιδί που κάνει τρίπλες πολύ ωραίες, αλλά θα εκνευρίζει μονίμως τον προπονητή. Θέλουμε χρόνο για να καταλάβουμε ακόμη πράγματα για αυτόν. Ναι. Γιατί για την τεχνική του κατάρτιση το είχαμε πει ότι είναι δεδομένο ότι είναι εκεί. Και άλλωστε ένας παίκτης που η Λίβερπουλ προσπαθούσε να τον κρατήσει, που η Λίβερπουλ τον πούλησε αμούστακο παιδί 5 εκατομμύρια ευρώ και που ο Κλόπ γοητευόταν από την τεχνική του κατάρτιση, είναι δεδομένο ότι θα έχει πράγματα να μας δείξει. Και επειδή είναι σε τέτοια ηλικία, είναι δεδομένο ότι έχει και τις δυνάμεις και την όρεξη να αποδείξει πράγματα. Το ζήτημα είναι αν θα μπει στα... αν έχει οριμάσει, ώστε να είναι ένας παίκτης που όλα αυτά θα βοηθούν την ομάδα και δεν θα είναι μόνο για το, για το θέαμα. Αλλά μένα μας άρεσε πάρα πολύ ο Διόπ, οφείλω να το πω. Περισσότερο από όσο φανταζόμουν, επίσης οφείλω να πω. Και λέω ότι ο Άρης παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι πια να κάθεσαι να βλέπεις τα παιχνίδια του. Όχι κατά να γίνει γιατί λέω ότι είναι καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό, αλλά γιατί έχεις πολλά πράγματα να παρατηρήσεις. Είναι πολλά τα καινούργια πρόσωπα, είναι πολλά αυτά που θες να βλέπεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, λειτουργούν. Και επίσης όλο και περισσότερο φαίνεται ότι μακάρι ο Άρης να τα καταφέρει να μπει στους ομίλους, γιατί αν συμβεί αυτό, νομίζω θα πάρουν ευκαιρίες και κάποιοι πιτσιρικάδες που και ο Άρης το έχει ανάγκη και ο κόσμος του Άρη το έχει ανάγκη, να δει κάποια πιτσιρικιά Έλληνες. Και νομίζω ότι 2-3 από αυτούς, αν πάρουν χρόνο συμμετοχής, έχουν σοβαρές πιθανότητες να μας δείξουν, να μας δείξουν πράγματα. Και λέω μακάρι να μπει στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους, γιατί αν δεν μπει, καταλαβαίνουμε ότι και πάλι θα έχει φτιάξει ένα ακριβό ρόστερ 20 ποδοσφαιριστών πρώτης γραμμής, ξένων. Ναι. Οπότε μόνο με ελληνικό πρωτάθλημα εκεί ευκαιρίες για τα παιδιά των ακαδημιών, αυτά που τέλος πάντων μετέχουν στην προετοιμασία και παίζουν τώρα στα φιλικά, λογικά θα είναι και πολύ λιγότερες. Αν όμως έχει δυο μάτς την εβδομάδα μονίμως, Πέμπτη Κυριακή, εκεί το πράγμα σίγουρα θα αλλάξει και είναι πιθανό να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες αυτά τα παιδιά. Έτσι είναι πράγματι. Ο Ολυμπιακός, πολλές αλλαγές σε σχέση με το σχήμα. Ο Ολυμπιακός είναι ακριβώς στη φάση που ο προπονητής προσπαθεί να βάλει τα στήθη του μπροστά για να σταματήσει την ανησυχία, την αμφισβήτηση, την γκρίνια κτλ. Κτλ. Είναι νομίζω απολύτως σαφές και απολύτως ξεκάθαρο και αυτή ήταν η λογική με την οποία έκανε τις δηλώσεις χθες. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα είμαστε έτοιμοι με τη Μακάμπη. Αυτή η προσωπική δέσμευση περιλαμβάνει και ένα μεγάλο ρίσκο για τον ίδιο, λέω εγώ. Ναι. Ναι, γιατί δεν θα είναι καλό το βράδυ της 28ης, πότε είναι η ρεβάνς Ιουλίου, για τον Πέδρο Μαρτίνς, αν δεν έχει αποκλείσει τη Μακάμπη. Βέβαια δεν θα είναι. Ξέρεις, δεν έχει δικαιολογία. Δηλαδή, αν χθες έλεγε, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, μας λείπουν κομμάτια από το πάζλ. Θα θέλαμε μεταγραφική ενίσχυση. Ορισμένοι από τους παίκτες που έχουμε πάρει, που κάναμε στις μεταγραφές, δεν είναι ακόμα έτοιμοι, δεν έχουν προσαρμοστεί στην ομάδα. Όλα αυτά θα μπορούσε εν δυνάμει, δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, αλλά θα μπορούσε εν δυνάμει την 28 Ιουλίου να τα χρησιμοποιήσει και να πει εγώ είχα προειδοποιήσει. Όταν χθες το βράδυ λες δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι με τη Μακάμπη, αν δεν τα καταφέρεις με τη Μακάμπη, η προσωπική δέσμευσή σου και η προσωπική σου εγγύηση ότι θα τα καταφέρεις έχει πάει περίπατο. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολο βράδυ για αυτόν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όντως δεν θα είναι. Και υπάρχει και μια φοβία με τις Ισραηλινές ομάδες. Βλέπω εκεί στα ερυθρόλευκα site, στα φόρουμ κτλ. Επειδή έχουν κακή παράδοση. Επειδή έχουν μόνο αποκλεισμούς, θες να πεις. Ναι, μηδέν στα τρία. Ναι, ναι. Και είναι και στην σύγχρονη εποχή. Ξέρεις, δεν είναι. Είχε ένα αποκλεισμό το 65, έναν αποκλεισμό το 90 και έναν αποκλεισμό το 2005. Είναι όλοι στον 21ο αιώνα όλοι οι αποκλεισμοί. Έχω ξαναπεί, η Μακάμπι είναι μια ομάδα που και προφανώς είναι κατώτερο επίπεδου θεωρητικά από τον Ολυμπιακό και σαφώς κατώτερο budget, αλλά είναι μια ομάδα που στο ελληνικό πρωτάθλημα θα διεκδικούσε ευρωπαϊκό εισιτήριο ξεκάθαρα. Και το budget της και η δυναμική της αυτό λέει. Ναι, σωστά. Το budget της πάνω κάτω είναι αντίστοιχο του Άρη. Ναι. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο να μην προσδοκά
ότι μπορεί να αποκλείσει τον Ολυμπιακό και δεν βλέπω και κανένα λόγο να μην έχει τις πιθανότητες να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι 30, 40 ή 50 ή 60%, αλλά πάντως δεν είναι 5. Δεν πρόκειται για τέτοιου είδους ομάδα. Αυτός από το οποίο ποντάρει ο Πέδρο Μαρτίνς, καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορεί να έχει έτοιμη την ομάδα όσον αφορά την επιθετική της λειτουργία, αυτό που καταλαβαίνω ότι ποντάρει είναι ότι θα παρουσιαστεί σοβαρός, πειθαρχημένος, με καλή ανασταλτική λειτουργία και με πολλά τρεξίματα. Και πιστεύω ότι αυτό έστω και στις λεπτομέρειες θα του δώσει την πρόκληση. Πιθανόν. Να έχει δίκιο. Ναι, πιθανόν να έχει δίκιο. Πιθανόν όμως και να είναι σοβαρές οι πιθανότητες να μην του φτάνει αυτό. Και ξέρεις, όταν παίζεις καλοκαιρινά μάτς και πάνε στις ισορροπίες και στις λεπτομέρειες, συνήθως το φαβορί έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση, έχει πίεση σε αυτές τις ισορροπίες και τις λεπτομέρειες. Σωστά. Αν λοιπόν, ξέρω, χάσει το πρώτο μάτς του Ισραήλ με ένα γκολ διαφορά, η πίεση στη ρεβάνς θα γίνει ακόμα πιο τρομακτική. Ή ακόμα και αν τελειώσει, θυμίζοντας ότι πια δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ, το πρώτο μάτς του Ισραήλ με ισοπαλία, πάλι η πίεση θα είναι πολύ μεγάλη στον Ολυμπιακό στη ρεβάνς και θα θεωρείται περίπου αυτονόητη η πρόκριση. Και επειδή επίσης υπάρχει και αρκετή μουρμούρα και αμφισβήτηση, μια ρεβάνς στην έδρα σου με πολύ κόσμο στο γήπεδο που όμως αν το πράγμα δεν πηγαίνει καλά, αν η ομάδα δεν παίζει καλά, δεν λέω αν αποκλείεται, αν δεν κάνει φάσεις, αν αυτό θα αρχίζει να έχει εκνευρισμό η εξέδρα μεγάλο και να τον μεταφέρει και στην ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και πόσο μπορεί να δυσκολέψει το Σωστά. πράγμα. Ένα σύντομο σχόλιο για ΠΑΟΚ, όπου βλέπω ότι περνάει ο χρόνος, 15 του μηνός πρέπει να δοθεί η μεταγραφική λίστα για την Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το θέμα του Νάρη, το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη, ακόμη γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν τελειώνει η ιστορία, δεν υποχωρούν και οι Γερμανοί. Σήμερα έρχεται ο Μπράντον Τόμας. Τι βλέπεις εκεί να γίνεται? Τον Λουτσέσκου μετά την ανανέωση του συμβολέου του Μπίσεσβαρ, νομίζω τον Γκέι προφανέστατα ο Μπράντον Τόμας, γιατί δεν έχει άλλο σεντερφόρ για τα μάτια τη Λεύσκη, πριν του Κούτσια, διότι είναι τραυματίας ο Ολιβέιρα και δεν θα παίξει κανένα από τα δύο. Αλλά αφού έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση είναι ότι είναι όλα συμφωνημένα και απομένουν τα τυπικά, οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις και οι ιατρικές εκστάσεις. Νομίζω ότι μετά τον καίει περισσότερο από τον Άρη ή ο Σωτέλδο, τον Σωστό. Λουτσέσκου. Υπό την έννοια ότι ο Νάρε είναι ένα παιδί που κατά βάση παίζει εκεί που παίζει και ο Ζιβκοβίτς. Ναι, μπορεί να αλλάζουν πλευρές, αλλά κατά βάση αυτή είναι η θέση του. Είναι μια πολύ ποιοτική επιλογή, αλλά επιπλέον επιλογή. Ο Λουτσέσκου αυτό που καίγεται τώρα είναι για την εντεκάδα του. Και η εντεκάδα του εκεί που παίζει ο Ζιβκοβίτς έχει το Ζιβκοβίτς. Οπότε αυτό που του καίει είναι ο center four και ένα δεκάρι, γιατί και εκεί δυσκολεύεται πάρα πολύ με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ και με δεδομένο ότι για μία ακόμη φορά δεν θα έχει και τον Ελκαντουρί που θα μπορούσε να δώσει μια λύση το 10. Σωστά. Είναι ένα ερώτημα τι γίνεται με τον Κούρτιτς. Για μένα ένα σοβαρό ερώτημα. Διότι αν τυχόν και φύγει, φύγει ο Πάπου θα πρέπει να βρει παίχτη εκεί και νομίζω θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει και λίγο σύντομα αυτό. Δεν ξέρω και ποια είναι η διάθεση του ίδιου του Κούρτιτς. Για τον Τζόλακ, ας πούμε, ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να φύγει. Και έναν παίχτη που θέλει να φύγει είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση του Τζόλακ, να τον κρατήσεις. Αν λοιπόν και ο Κούρτιτς, ξαναλέω αν, γιατί αν ήξερα κάτι θα το έλεγα, όπως το έλεγα για τον Τζόλακ. Ναι. Αν ο Κούρτιτς θέλει να φύγει και το λέει συνεχώς, δεν έχει νόημα ο ΠΑΟΚ να επιμένει, κάποια στιγμή θα φύγει. Οπότε όσο πιο γρήγορα το βάλει αυτό στο σχεδιασμό του και βρει τον αντικαταστάτη του, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει και η ομάδα ώστε να μην βρεθεί αύριο μεθαύριο προαπρόπτου στην ίδια κατάσταση που βρέθηκε όταν ο Τσόλακ πια έπρεπε να φύγει και ο ΠΑΟΚ έψαχνε τελευταία στιγμή να βρει πώς θα καλύψει το κενό του. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, είναι καλύτερο να μην το βάζεις κάτω από το χαλί και να λες θα το αντιμετωπίσω αργότερα. Καλύτερα να το αντιμετωπίζεις και να το λύνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί μπροστά σου θα το βρεις. Άλλωστε το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ δεν τελειώνει στη Λεύσκη. Το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ αρχίζει με τη Λεύσκη. Αμέσως μετά τη Λεύσκη υπάρχει ο επόμενος. Και αμέσως μετά τον επόμενο, αν όλα πηγαίνουν καλά, υπάρχει ο μεθεπόμενος. Εννοώ στην Ευρώπη. Είναι ένα καλοκαίρι με 6 ευρωπαϊκά μάτς. Άρα δεν είναι ας περάσουμε τη Λεύσκη και τα βρίσκουμε μετά. Μα αν περάσουμε τη Λεύσκη, το μετά είναι μετά από 6 μέρες παιχνίδι.
με μια ομάδα που θεωρητικά θα είναι και καλύτερη από την Λεύσκη. Σωστά. 10-20% καλύτερη. Σωστά. Αλλά θεωρητικά καλύτερη γιατί είναι ο επόμενος γύρος. Άρα σιγά σιγά ό,τι σοβαρές εκκρεμότητες υπάρχουν, δεν λέω εκκρεμότητα Μιχάη, που είναι μια άλλου τύπου εκκρεμότητα, okay, το κάνεις και τέλος Αυγούστου, το να βρεις τέταρτο στόπερ, αλλά εκκρεμότητα Κούρτιτς είναι μεγάλη εκκρεμότητα. Σημαντική, ναι, βέβαια. Σημαντική. Ωραία. Ωραία, θα τα πούμε και αύριο, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Τσόχο.